Σημαντική ήταν και σήμερα η ανταπόκριση των βολιωτών στο κάλεσμα του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών η Αλληλεγγύη να προσφέρουν λίγο από το αίμα τους προκειμένου να συνδράμουν τη συνολική προσπάθεια κάλυψης των αυξημένων αναγκών αυτής της περίοδου, ειδικά σε ό,τι αφορά στους πάσχοντες από μεσογειακή ανεμία. Έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή γιατί είμαστε πολύ χαμηλά σε μονάδες αίματος και δυστυχώς θέλουμε 300 μονάδες το μήνα για την μεσογειακή και για τη λευχημία. Γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να ανταποκριθεί στο καλεσμά μας. Μετά από 25 χρόνια είχαμε αλλαγή σκυτάλη στο Προεδρείο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών της Αλληλεγγύης. Ο κόσμος να έρθει πιο πολύ κοντά μας, να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο από ό,τι σε εμάς, να έχει καταλάβει την αξία της αιμοδοσίας, να έχει καταλάβει ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να μας βοηθήσει πάντα είναι το αίμα, το οποίο δεν βρίσκεται, παραδίδεται από τον άνθρωπο στον άνθρωπο και δεν κατασκευάζεται. Την ικανοποίησή της εξέφρασε η πρόεδρος του Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Ανεμία για την ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα για την προσφορά αίματος αυτό το διάστημα. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι, δηλαδή τα μηνύματα που παίρνουμε είναι πάρα πολύ θετικά. Εδώ οι άνθρωποι που μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια κάνουν οτιδήποτε μπορούν για να διοργανώσουν αιμοδοσίες και να συλλέξουν αίμα. Είχαμε ανταπόκριση και από πολιτικά στελέχη, τους βουλευτές, κάποιους βουλευτές του νομού μας. Και από διάφορα άλλα σημεία βλέπουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται. Πάντα βασιζόμασταν στην αλληλεγγύη και στη βοήθεια του κόσμου, γιατί ξέρετε το αίμα είναι κάτι που δεν μπορεί να παραχθεί με κανέναν άλλο τρόπο και για μας είναι η μόνη και αντικατάστατη θεραπεία.